είχατε και μάλιστα με μεγάλη άνεση, έτσι, Φανουρίε. Εντάξει, ένα σημαντικό παιχνίδι για μας, απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι η Ομόνια. Έπρεπε οπωσδήποτε να δείξουμε αντίδραση μετά την ήττα και την κακή εμφάνιση από την ΑΕΚ Λάρνακα. Πράγμα το οποίο πετύχαμε και έχουμε πλέον από σήμερα στρέψει την προσοχή μας στον επαναληπτικό αγώνα με την ανόρθωση την ερχόμενη Δετάρτη στο Τσίρο Στάδιο. Μάλιστα. Καταρχήν, σε γενικές γραμμές, η εικόνα της ομάδας σας ικανοποίησε χθες. Είδαμε μια πτώση της απόδοσης στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το συνδυάσουμε και το γεγονός ότι ακολουθούν δύσκολα παιχνίδια, άρα η ομάδα έπρεπε να κάνει και συντήρηση δυνάμεων, και από την άλλη το γεγονός ότι δήλωσες και εσύ μετά το παιχνίδι ότι σέβεστε την ιστορία της Ομόνιας και δεν θέλατε να με ή χωρίς εισαγωγικά να τη διασύρετε. Εντάξει, εμείς κάναμε ένα καλό μήωρο, σκοράμε τρία τέρματα, το παιχνίδι είχε κριθεί, άρα θεωρήσαμε ότι και πρέπει να διαφυλάξουμε και δυνάμεις. Θα πετυχαίνει να βγάλει περισσότερο αν προσπαθούσαμε να βάλουμε περισσότερα τέρματα. Μάλιστα. Από εκεί πέρα, επαναλαμβάνω, για μας πέρα το παιχνίδι χθες, να ευχηθούμε στην Ομόνια κάθε καλή συνέχεια και ευχηθούμε να επανέλθει τριμήτερ, γιατί πάντοτε όλες οι ομάδες οι μεγάλες είναι ωραίο και αξιοζήλευτο να έχουν πρωταγωνιστικές παρουσίες για να ανέβει περισσότερο το επίπεδο, αλλά και το ενδιαφέρον του φιλάθλου κοινού για να επιστρέψει στο κοινό. Μα το συζητάγαμε προηγουμένως και με τον Νεκτάριο Πεντεβίνο. Στάθηκε στο ότι μέσα σε λίγα παιχνίδια βρέπουμε εναλλαγή στην, στην κορυφή. Βλέπουμε ομάδες να κερδίζουν ένα παιχνίδι από τις μεγάλες, να χάνουν ένα άλλο. Άρα φαντάζομαι ότι πόσο πιο ενδιαφέροντα θα ήταν τα πράγματα αν ήταν εκεί και η Ομόνια και δεν είχε αυτή την πορεία στα play-off. Όχι μόνο στα play-off, αλλά δεν την είχε τώρα σε αυτή τη φάση των παιχνιδιών. Νομίζω είναι ωραίο και οι έξι μεγάλες ομάδες να έχουν πρωταγωνιστικές βλέψεις. Η Ανόρθωση επέστρεψε, η Άκη είναι πάντοτε εκεί. Η Άκη και η Ομόνια, η Άκη τα προηγούμενα χρόνια ήταν πάρα πολύ δυνατή. Άρα θεωρούμε ότι έχοντας και τις έξι δυνατές, θα είναι πολύ πιο αμφίροπο και ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Από εκεί πέρα, επαναλαμβάνω, εμείς αγωνιστικά βλέπουμε τον αγώνα με την Ανόρθωση. Ένα πολύ μεγάλο αγώνα απέναντι σε ένα σπουδαίο αντίπαλο όπως είναι η Ανόρθωση, με μεγάλη ιστορία. Θα επιδιώξουμε και δύο να πάρουμε δύο αποτέλεσμα το οποίο θα μας δώσει την πρόκληση. Προγνωστικά δεν μπορούν να εξαχθούν πριν από την έναρξη του αγώνα. Έχουμε πιστεί η ομάδα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα και να είμαστε εμείς οι οποίοι θα πάρουμε την πρόκληση. Θα σε επαναφέρω ξανά στο πρωτάθλημα. Θα μείνω όμως προς το παρόν στο παιχνίδι του Κυπέλλου. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν σας δίνει την ευκαιρία να ξεκουραστείτε, φαντάζομαι, όσο θα θέλατε σε αυτή την περίοδο της διακοπής του πρωταθλήματος. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, οι ποδοσφαιριστές θα κάνουν Πάσχα στο γήπεδο ουσιαστικά. Εντάξει, μας έδειξε η ιστορία ότι αριθολογώντας ότι οι διακοπές δεν μας βγαίνουν. Άρα ενδεχομένως να είναι και προς όφελος τα Απόλλωνα τώρα θα παίξει. Άρα προτιμούμε να είμαστε σε εγρήγορση. Συνέχεια στο γήπεδο, βλέποντας το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, να το ξοδεύουμε για να πλησιάζουμε όλο και πολύ στις στόχους. Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά, Φανούριε, τι περιμένετε μέχρι το παιχνίδι με την Ανόρθωση, υπάρχουν κάποια προβλήματα? Δεν μπορούμε κυρίως να πούμε από τώρα, υπάρχει μια εβδομάδα, ναι. Νομίζω εκτός σίγουρα είναι ο Αγγελής που έχει υποστεί θλάση. Ο Μάριος ο Στυριανού κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τα νόηση επόμενα παιχνίδια, από όλη την έτοιμο πολέμη. Μάλιστα. Φανούρε, σε επαναφέρω στο πρωτάθλημα, το γεγονός ότι είχε απώλειες χθες ο ΑΠΟΕΛ και δίνει την ευχαίρεια στον Απόλλωνα όχι μόνο στο μεταξύ σας παιχνίδι να έχει το πλεονέκτημα της ισοβαθμίας, αλλά δίνει την ευχαίρεια στην ομάδα να μην να στραβοπατήσει σε ακόμα ένα παιχνίδι και όταν λέω να στραβοπατήσει να φέρει ακόμη μια ισοπαλία. Αυτό πώς το εκλαμβάνετε? Δεν το σκεφτόμαστε, ναι, και δεν το προσεγγίζουμε. Έχουμε μπροστά μας 5 παιχνίδια, 450 αγωνιστικά λεπτά, να πάντα στην ίδια ευθεία, παιχνίδι για να δούμε τι έχουμε πετύχει τον ερχόμενο μάνι. Μέχρι τότε βλέπουμε το παιχνίδι με την Ανόρθωση στο κύπελλο, να προετοιμαστούμε για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις. 5 τελικοί και ένας έκτος ο ημιτελικός μέχρι στιγμής. Πρώτος τελικός με την Ανόρθωση και βλέπουμε. Σιγά σιγά. Μάλιστα. Όταν προτρέχεις, θα στραβοπατήσεις. Όταν υπάρχει στοχοπροσδήλωση, θα αυξάνεις τις πιθανότητες σου για να εκπληρώνεις τον κάθε κάστοτε στόχο τον οποίο οριοθετείς. Πάντως βλέπουμε ότι όσο περνούν τα παιχνίδια, ο Απόλλωνας είναι και πιο κοντά στο πρωτάθλημα. Δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή και όσο περνάνε οι αγωνιστικές είναι πρώτος. Δεν μας προσανατολίζει, γιατί δεν είναι 5 και 6 βαθμοί της διαφοράς, είναι 2.
Άρα δεν θα πρέπει να κουνούμε τα πόδια μας, αλλά να πατάμε στη γη. Μέχρι τότε, επαναλαμβάνω και δεν είμαι γραφικός, το πιστεύουμε γι' αυτό έτσι δουλεύουμε στο κολόσι. Προπόνηση με προπόνηση, παιχνίδι με παιχνίδι. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φανούρια. Να είσαι καλά. Καλό Πάσχα. Υγεία, υγεία στον κόσμο.